Είναι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Όσοι νομίζω ότι έχουμε βγάλει το Πάντιο, κύριε Κοντογιώργη, όλοι σας έχουμε ακούσει, όλοι έχουμε διδαχτεί. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα και εγώ και στους ακροατές μας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Δώστε μας έτσι ένα περίγραμμα από τη δική σας πλευρά. Ένα πρώτο μήνυμα των αποτελεσμάτων. Την πρώτη αποτίμηση, ας πούμε, του πολιτικού σκηνικού, όπως διαμορφώθηκε μετά τις εθνικές εκλογές. Θα σας πω, νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για την πραγματική πρώτη πράξη του τέλους της μεταπολίτευσης. Εννοώ με αυτό ότι οι εκλογές ανέδειξαν μια δυναμική υπέρβαση σε όλου αυτού του επαχθούς από πολλές απόψεις παρελθόντος, και συγχρόνως όμως κατέδειξαν ότι υπάρχουν και αιμονές οι οποίες ανάγονται σε ένα παρελθόν που δεν υπάρχει. Τι θέλω να πω. Η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια απλή περίπτωση κόμματος που ανήλθε στην εξουσία. Δεν ανήγγειλε καταρχήν το νέο. Αυτό που ανήγγειλε ήταν μια σύνθεση του πλέον απευθούς κατά την κρίση μου παρελθόντος, που το είδαμε να στείνεται ως μηχανισμός και ως καθεστώς στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της μεταπολίτευσης, και το οποίο ανάγεται κυριολεκτικά σε αυτό που συνέβαινε στο 19ο αιώνα, δηλαδή ένα καθεστώς κόμματοκρατίας, της μεταβολής του κόμματος από διαμεσολαβητή, δηλαδή σε πολιτικό σύστημα ιδιοποίησης του κράτους, του δημόσιου, και συγχρόνως ενός εναγκαλισμού μιας συγκεκριμένης πτυχής του αυτού που αναγγέλλεται για το μέλλον και που ισχύει ήδη ως καθεστώς της διεθνούς των αγορών. Δηλαδή έχουμε μια ταυτότητα αντιλήψεων στο ζήτημα του πολιτικού συστήματος σε όλο το πολιτικό φάσμα. Έχουμε όμως μια ιδιαίτερη επίκληση που έχει σημασία στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ του διαφωτισμού, δηλαδή ιδεών του 18ου αιώνα, που βοηθούν πάρα πολύ το σύστημα της κομματοκρατίας, και από το τρίπτυχο της ιδεολογίας των αγορών έχουμε το πιο δύσκολο κομμάτι, που είναι η κινητικότητα της εργασίας, ελευθέρας βοσκής εργασία που μεταβάλλεται σε εμπόρευμα, όπως επίσης και τη διάρρηξη της πολιτισμικής συνοχής, αυτό που αποτελεί δηλαδή την εθνική ρήτρα πάνω στην οποία στηρίζονται οι κοινωνίες για να αντιτάξουν, αν θέλετε, αντιστάσεις ή και να διεκδικήσουν ελευθερία. Αυτό λοιπόν, αυτή η σύνθεση εκδηλώθηκε σε πολλά επίπεδα. Το ένα είναι το εξωτερικό, οι εξωτερικές σχέσεις, η περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως της διαχείρισής της, με το να θεωρείται ότι είναι η πεμπτουσία της προόδου η υιοθεσία του εθνικισμού των γειτόνων, και συγχρόνως να χαρακτηρίζονται συλλήβδιν οι Έλληνες, δηλαδή το 80% ήταν εναντίον, ως ένας ετερόκλητος όχλος με αντιδραστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις. Το να θεωρεί κανείς δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο και με αυτή τη διαχείριση ότι εκφράζει την ουσία της προόδου είναι μια τραγωδία την οποία τη ζουν από μέσα, η οποία όμως έχει σοβαρότατες επιπτώσεις. Είπα ότι είναι το τέλος, σήμερα σφραγίζεται το τέλος, χθες μάλλον, της μεταπολίτευσης. Όχι γιατί θα έχουμε μια καινούρια κατάσταση από εδώ και πέρα. Απλώς αυτό το απεχθές παρελθόν που ήταν η κορυφαία εκδήλωση, η περίπτωση της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα υποταχθεί στη δυναμική προς τα εμπρός η οποία εκπορεύεται από την κοινωνία. Την είδαμε την κοινωνία. Έχει ήδη συμπαρασύρει τη Νέα Δημοκρατία προς άλλον πολιτικό λόγο. Πάντως επιτρέψτε μου, το απεχθές παρελθόν όπως το χαρακτηρίζετε δεν αποδοκιμάστηκε πλήρως. Το 31 μισό δεν είναι αποδοκιμασία μετά από μια τετραετία πολύ δύσκολη.
Θα μπορούσε να είναι και πολύ εύκολη, ξέρετε. Διότι πώς θα είναι μνημονιακή και πολύ εύκολη, πώς γίνεται? Ορίστε. Μνημονιακή και πολύ εύκολη, πώς γίνεται? Μνημονιακή, διότι ακριβώς η απόλυτη άγνοια του εσωτερικού και του διεθνούς περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού, οδήγησε σε μια απόλυτη καταστροφή. Δεν φτάσαμε εκεί επειδή ήταν αδύρυτη ανάγκη και νομοτέλεια. Φτάσαμε λόγω της νέας πολιτικής διαχείρισης. Είπα όμως στην αρχή ότι αναφερόμενος ακριβώς υπενισόμενος το 31% ότι οι εκλογές αυτές ανέδειξαν μια δυναμική προς τα εμπρός, θα υποχρεώσουν και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να προσαρμοστούν και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά επίσης το 31% δείχνει τις αιμονές στο ιστορικό παρελθόν, δηλαδή της τομής δεξιάς-αριστεράς που δεν υπάρχει. Νομίζουν δηλαδή πολύ ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή τη λογική ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους ή δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Ναι, κύριε Κοντογιώργη. Το παρελθόν. Ενώ δεν έχουν καμία σχέση με το ιστορικό παρελθόν της τομής αριστεράς-δεξιάς. Μάλιστα. Αν δεχτούμε ότι αυτό το δεξιά-αριστερά του παρελθόντος δεν υπάρχει πλέον, ωστόσο υπήρξαν ψηφοφόροι, εκ του αποτελέσματος κρίνεται, που φαίνεται ότι τους ανησυχεί ότι αντίστοιχες αιμονές μπορεί να υπάρχουν και στο συντηρητικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ή τέλος πάντων στο πιο συντηρητικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω κάτι. Μπορεί να υφίσταται δηλαδή κάτι τέτοιο. Ίσο μαζί σας στην έννοια του συντηρητισμού, αλλά δεν θα την τοποθετήσω κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Ναι. Εξίσου συντηρητική είναι και η αριστερά και η δεξιά. Ναι. Την έννοια ότι αναφέρονται σε ένα παρελθόν το οποίο κυοφορεί την υπέρβασή του και την αναγγελία του μέλλοντος. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, βλέπουμε τι γίνεται στη Δύση κυρίως. Βλέπουμε στην Ελλάδα ότι ο πολιτικός λόγος παραμένει ερμητικά κλειστός στο παρελθόν. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Όταν θέτω το ερώτημα σε κάποιον της αριστεράς ή της δεξιάς να μου περιγράψει τη διαφορά μεταξύ τους, δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα είναι το ίδιο. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής, η προσέγγιση της κοινωνίας είναι το ίδιο. Στον ιδιωτικό της χώρο να μας ρίχνει την ψήφο για να την κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε στη συνέχεια και ως εκεί. Αυτή είναι η ελευθερία όμως της κοινωνίας. Αυτή είναι η έννοια της πρόοδου. Βέβαια. Θεωρείτε δηλαδή και... Στο μέρος, αν προσέξετε, έχουμε μία λογική που ανάγεται στο παρελθόν της αριστεράς των επιδομάτων, την οποία όμως εφήρμοσε κατά κόρον και η δεξιά. Δηλαδή βλέπουμε ότι θυμούνται έχουν κοινωνική ευαισθησία οι πολιτικές μας δυνάμεις, όλες, όταν είναι στην αντιπολίτευση. Όταν είναι στην κυβέρνηση έχουν άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν πλέον συγκλίσεις και θεωρείτε δηλαδή ότι πλέον κατόπιν αυτών των αποτελεσμάτων ο ελληνικός λαός θα λέγαμε ότι ορίμασε ακόμα περισσότερο, δίνοντας το μήνυμα κατόπιν αυτών των αποτελεσμάτων ότι πλέον πρέπει να τελειώσουμε με το παρελθόν μας, ότι αυτό που είπατε, να υποταχθούμε πλέον στην τάση προς τα εμπρός και να ακολουθήσουμε βέβαια τη Δύση. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ πιο όριμος από την πολιτική τάση. Πιέζοντας με αυτό το μήνυμα βεβαίως όλα τα κόμματα, έτσι, που θα συμμετέχουν στη Βουλή. Ναι. Αναμφίβολο ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά, όπως και οι άλλες κοινωνίες, οι δυτικές, ξέρετε, πολύ πιο μπροστά από τις πολιτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι το ζήτημα να μοιάσουμε σε αυτό που συμβαίνει στη Δύση αυτή τη στιγμή, αλλά να το υπερβούμε. Ναι. Εμείς και η Δύση. Διότι το ζητούμενο, ξέρετε, σήμερα είναι να υπερβούμε το πολιτικό σύστημα. Η κρίση, η οικονομική και όποια άλλη κρίση που διανύει σήμερα ο κόσμος δεν είναι οικονομική. Είναι παρεπόμενη οικονομική κρίση ενός μεγάλου γεγονότος που είναι το πολιτικό. Είναι πολιτική η κρίση. Είναι κρίση νομιμοποίησης ενός πολιτικού συστήματος που δεν έχει κανένα δημοκρατικό χαρακτηριστικό, αλλά για να εξαπατηθεί η κοινωνία
το φωνάζουν. Μάλιστα. Είναι μια ακρεφνής μοναρχία. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ένα παράδειγμα. Ακούμε λοιπόν από εσάς τους δημοσιογράφους και από εμάς τους υποτιθέμενους επιστήμονες ότι ο πρωθυπουργός που εκλέχθηκε τώρα, όπως και ο χθεσινός πρωθυπουργός, επιλέγει τους υπουργούς του. Εννοείται και τους απολύει. Ναι. Επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές. Εννοείται και τους υποχρεώνει μετά στην κομματική ψήφο. Οι πρωτοβουλίες ή νομοθετικές ή όποιες άλλες εκπορεύονται από την βούληση του Πρωθυπουργού. Ναι. Βουλή κλπ. Αυτό δεν περιγράφει ένα πολιτικό σύστημα κλειστού χαρακτήρα όπου ο Πρωθυπουργός είναι ένας εκλεγμένος για μια τετραετία μονάρχης? Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι υπάρχει πλέον κρίση στη δημοκρατία? Όχι, υπάρχει κρίση στην έκφραση της δημοκρατίας. Είναι κρίση μοναρχίας. Μάλιστα. Διότι η δυναμική για να δημιουργηθούν ξανά νέες συνθήκες ισορροπίας με τις αγορές που τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, ναι, καθορίζουν και την ιδεολογία και, και τα πάντα, η δυναμική για την υπέρβαση αυτή είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος ώστε να γίνει αντιπροσωπευτικό, δηλαδή η κοινωνία να γίνει εντολέας. Εντολέας σημαίνει από σήμερα, διότι χθες ήταν οι εκλογές που όρισαν ποιος θα είναι ο επόμενος μονάρχης. Αν ήταν λοιπόν ή αν γίνει αντιπροσωπευτικό το σύστημα, η κοινωνία θα καθορίζει από σήμερα τις πολιτικές δίκην εντολέως. Mm-hmm. Όχι, μάλιστα, θα είναι ιδιώτης που όσο και να δυσανασχετεί και να αρνείται θα της λέει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, στις επόμενες εκλογές μην με ξαναψηφίσεις. Ναι. Κύριε Κοντογιώργη, ένα μικρό σχόλιο θέλουμε ενός λεπτού για το γεγονός, για αυτή την θετική έκπληξη ότι δεν συμμετέχει πλέον στην Ελληνικό Κοινοβούλιο η Χρυσή Αυγή. Εννοείται ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός. Όμως μην ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιήθηκε ως ο μπαμπούλας κυριολεκτικά για να φοβηθεί η κοινωνία και να νομιμοποιήσει τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δημιούργησαν με τις πολιτικές τους τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, μην ξεχνάτε, πριν την κρίση ήταν 0,30 ή τόσο. Ναι. Ναι, βέβαια. Άρα σωστά. Λοιπόν, λειτουργήσε πάρα πολύ χρήσιμα η Χρυσή Αυγή για την νομιμοποίηση του καθεστώτος το οποίο μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Mm-hmm. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το πλαίσιο μία δίκη με πρωτοφανή χαρακτηριστικά διαρκεί ακόμα. Βέβαια. Θα κλείσει τώρα διότι δεν τους χρειάζεται πια η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συζήτηση πάντα μαζί σας είναι αρκετά προωθημένη, θα λέγαμε. Πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά με λίγο πιο ανοιχτό μυαλό από ότι ίσως έτσι σε μια πρώτη ματιά και με μια πρώτη επαφή ακούγονται. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να σας ξανακούσουμε. Να είστε καλά, καλημέρα.